Αγκατέστανε καταγγελίες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα για τη μη καταβολή πληρωμής του μηνός Δεκεμβρίου για τους καθηγητές του Δημοτικού Οδείου Καβάλας. Μάλιστα, για το συγκεκριμένο θέμα, ο Δήμος Καβάλας εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, την οποία περιέγραφε τα στοιχεία του Δημοτικού Οδείου Καβάλας, ενώ μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής: η διαμόρφωση της αύξησης του κόστους μισθοδοσίας έχει να κάνει με την αύξηση των μαθητών και με την αλλαγή των συμβάσεων των καθηγητών, οι οποίες μέχρι τον Ιούνιο του 2016 ήταν συμβάσεις έργου και από τον Οκτώβριο του 2016 συμβάσει ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Επίσης, έχει να κάνει με τις εισπράξεις από δίδακτρα, τα οποία ήταν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο για όλα τα χρόνια, από 240.000 έως 260.000 ευρώ. Με την επιχορήγηση του Δήμου Καβάλας προς το Δημοτικό Οδείο Καβάλας, που ήταν το 2016 200.000 ευρώ, το 2017 200.000 συν 37.000 ευρώ και το 2018 200.000 συν 100.000 ευρώ για την κάλυψη κάποιων αναγκών. Εδώ και ένα χρόνο οι καθηγητές του Δημοτικού Οδείου πληρώνονται βάσει ενός καινούριου νόμου που τους κάνει υπαλλήλους ορισμένου χρόνου, ιδόχ, όχι δημόσιους υπαλλήλους, όπως διατείνονται βέβαια σε μια επιστολή που διάβασα. Και επιτρέπει στους Δήμους να προσθέτουν επιχορηγήσεις όταν τα χρήματα από τους γονείς δεν φτάνουν για να αμοιφθούν οι καθηγητές. Εμείς έτσι κι αλλιώς προσθέταμε χρήματα για να κάνουμε ένα μεγάλο οδείο, να έχουμε καλούς καθηγητές, να έχουμε πολλά παιδιά. Όλα αυτά ο Δήμος Καβάλας τα πλήρωνε. Η επιχορήγηση από το 2014 του Δήμου Καβάλας ήταν της τάξης των 200.000 ευρώ κάθε χρόνο. Από αυτά πληρώνονταν και οι καθηγητές και γινόντουσαν και οι υπόλοιποι, ό,τι γινόταν μέσα στο οδείο. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, φέτος στα 200 χιλιάρικα τα προϋπολογισμένα, δώσαμε 100.000 ευρώ έξτρα, αντί για 200, δηλαδή 300 χιλιάρικα για το οδείο. Το γεγονός ότι εκτινάχθηκε ο προϋπολογισμός της μισθοδοσίας των καθηγητών άφησε απλήρωτους όλους τους προμηθευτές του οδείου. Μην νομίζετε ότι εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται ή ανάλγητοι, οι οποίοι θέλουν λίγο πριν από τις εκλογές να δημιουργούν τέτοια προβλήματα και να μην πληρώνονται συνόδους οι συνεργαζόμενοι στο Δημοτικό Οδείο. Εμείς ανησυχούμε και εμείς έχουμε τις ανησυχίες μας και έχουμε τα ενδιαφέροντά μας. Είναι ορισμένες φορές όμως ορισμένα πράγματα τα οποία είναι πέρα από τις δυνατότητές μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και εμείς δεν θέλουμε να δημιουργούν τέτοια προβλήματα. Δεν ενισχυόμαστε όταν δημιουργούν τέτοια προβλήματα. Αλλά όταν δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, δυστυχώς θα το αντιμετωπίσεις. Θα βρεθούμε λίγο στο. Να σας πω το εξής. Από τον Οκτώβριο του 2016 έγιναν οι αλλαγές των συμβάσεων των καθηγητών του Οδείου από συμβάσεις έργου σε συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί η δαπάνη μισθοδοσίας περίπου κατά 60.000. Από 2015 μέχρι και σήμερα η συμβολή του Δήμου Καβάλας για την κοινωνική πολιτική του Δημοτικού Οδείου ανέχεται στο ποσό των 60.000 έως 70.000 ευρώ και αφορά τις πολύτεκνες, τις τρίτεκνες και τις μονογονεϊκές οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία και οι μαθητές του Οδείου που ανήκουν και στη Φιλαρμονική του Δήμου Καβάλας. Το Οδείο και κατ' επέκταση ο Δήμος δεν προχώρησε σε καμία αύξηση στα δίδακτρα. Προσπάθησε δηλαδή να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό εδώ από τις επιχορηγήσεις του Δήμου. Πέρα τούτου, το Δήμο ασκεί και μια κοινωνική πολιτική, να την έχει την πόρτα σας, όταν ας πούμε απαλλάσσει ή μειώνει ανάλογα από τα δίδακτρα σε άπορες οικογένειες, σε πολίτεκνες, σε αμαία παιδιά, σε μονογονικές οικογένειες κλπ. Τέλος του μήνα, αρχές του Φεβρουαρίου, θα πληρωθούν οι καθηγητές και τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο αυτό θα κάνω, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό θα κάνω. Θα δώσω μια έκτακτη επιχορήγηση στο ΟΔΙΟ για να μπορέσουν να πληρωθούν οι καθηγητές. Αλλά
τίποτα από όλα αυτά που γράφουν δεν ισχύει, γιατί είναι καθαρά θέμα νομοθεσίας. Όταν λέμε γίνονται οι καθηγητές από συμβάσεις έργου, μετατρέπονται σε συμβάσεις ιδόχ, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εδώ πληρώνεται και η ασφάλειά τους και τα πάντα. Δεν είναι η ίδια η κατάσταση και γι' αυτό, όπως σας είπα, εκτινάχθηκε ο προϋπολογισμός του οδείου.